Προηγούμενης Τετάρτης που οργάνωσαν τα εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και τα συνδικάτα με απόντες τη ΓΕΣΕΕ μέχρι τις πολυπληθείς κινητοποιήσεις του προηγούμενου Σαββατοκύριακου και τη σημερινή πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση, η οργή για τους πραγματικούς ενόχους του εγκλήματος γίνεται πιο μαζική, πιο οργανωμένη, γίνεται συλλογική δράση. Γίνεται αγώνας όπου παίρνουν θέση μέσα από τα σωματεία και τους φορείς τους, οι εργαζόμενοι, ο λαός και τα παιδιά μας. Όλοι εκείνοι που μετά το πρώτο σοκ της 28 του Φλεβάρη διακρίνουν πλέον στα συντρίμια των τεμπών κάθε τους ανάγκη να σμπαραλιάζεται από ένα σύστημα που όλα τα σφάζει και όλα τα μαχαιρώνει για τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Η αρχική παγωμάρα, η αγωνία για τα θύματα, η δυσκολία να πιστέψει κανείς ότι αυτό το σάπιο κράτος έκανε ακόμα κατορθωτό και ένα από τα πιο αδιανόητα δυστυχήματα όλων, όλα αυτά να κουμπώσουν με τα βάσανα των λαϊκών ανθρώπων, με την πανδημία, με τις συνεπιές της που δεν έχουν τελειώσει, με τα εργατικά ατυχήματα που αποκαλύπτουν ένα καθημερινό πόλεμο στους χώρους δουλειάς, με τις καταστροφές από πλημμύρες και πυρκαγιές που φέρνουν στην επιφάνεια γερασμένες, ασυντήρητες και επικίνδυνες υποδομές. Από παντού προκύπτει ότι το κράτος και οι κυβερνήσεις του αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των εργατών ως βαρύδι μπροστά στην κερδοφορία του κεφαλαίου.